Το πρωί της 4ης 26 Ιουλίου, ο Δήμος Καβάλας θα ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, αρχής γενομένης από την ταλαιπωρημένη οδό 7ης Μεραρχίας. Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι την 5η 28 Ιουλίου, ενώ αμέσως μετά σειρά έχει οδός Τρυπόλεως στον Άγιο Λουκά. Οι παρεμβάσεις στην οδό 7ης Μεραρχίας θα γίνουν σε τρία μεγάλα κομμάτια του δρόμου, ένα στο ύψος της Λέσχης Ποντίων, ένα περίπου στη μέση του οδοστρώματος και ένα πιο μεγάλο κομμάτι στο ύψος του Πυθαγόρα. Ο εργολάβος θα δουλέψει ένα αλλάξανα ρεύμα κυκλοφορίας, έτσι ώστε να διαταραχθεί λιγότερο δυνατό η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Της ασφαλτόστρωσης θα προηγηθεί η διαδικασία της απόξεσης όπως προβλέπεται. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο ασφαλτόστρωσης στην οδό 7ης Μεραρχίας, ο εργολάβος θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην οδό Τρυπόλεως στον Άγιο Λουκά, επάνω από την Παιδική Χαρά που βρίσκεται απέναντι από την 20η Θωρακισμένη Μεραρχία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Καβάλας, από τις 26 Εβδόμου του 2017, ημέρα Τετάρτη, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, έως και τις 28 Εβδόμου του 2017, από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης κατά μήκος της οδού 7ης Μεραρχίας στην Καβάλα. Αριθμός απόφασης 36057 / 21 Εβδόμου του 2017 του Δήμου Καβάλας. Η ανακοίνωση καταλήγει με την παράκληση προς οδηγούς να απομακρύνουν όλα τα οχήματά τους. Όπως ξέρετε, είχαμε ένα μεγάλο θέμα με την εργολαβία τη συγκεκριμένη, η οποία ξεκίνησε το 2015 και καταφέραμε να την ξεμπλοκάρουμε πριν από 2 μήνες, ούτε ένα μήνα. Έχουμε τον δεύτερο ανάδοχο, τον δεύτερο στο διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινάει άμεσα πια, αύριο ήδη μπαίνει η σήμανση στο δρόμο και ξεκινάει το ξύσιμο πρώτα, αναδιάζωμα και μετά την επιστροφή. Νομίζω ότι σε 3 μέρες η 7η θα είναι ήδη έτοιμη και θα περάσουμε μετά κατευθείαν στην οδό Τρυπόλεως στον Άγιο Λουκά. Τελειώνοντας αυτές οι δύο, ας πούμε, μικρότερες δουλειές, θα περάσουμε σε πλήρη μελέτη της οδού Αγίου Τρίφωνα στο Περιγιάλι, η οποία θα γίνει περίπου το Σεπτέμβριο. Οι νέες εργολαβίες που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί για το 2017 δεν έχουν συγκεκριμένους δρόμους. Θα γίνει μια σύσκεψη ευρεία στο γραφείο της Δημάρχου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως αντιδημάρχους εννοώ, όχι φορείς όλους, με την έννοια για να βρούμε όλες τις ανάγκες μας, τόσο μέσα στην Καβάλα όσο και στους Φιλίππους, στη Δημοτική Ένωτα Φιλίππων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός και τα κυβικά που έχουμε για την εργολαβία. Δυστυχώς και 9 και 10 και 20 εκατομμύρια να είχαμε για δρόμους στην πόλη και στο Δήμο, δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες ανάγκες επιτακτικές που να λυθούν. Πιστεύω ότι μέσα στον Σεπτέμβριο θα έχουμε και όλο τον προγραμματισμό για τις νέες ασφαλτοστρώσεις. Βέβαια, έχουμε και τις επισκευές οδοστρωμάτων και έχουμε και 50, με ένα μεγάλο ποσό, εν πάση περιπτώσει, ασφάλτου για την αυτεπιστασία. Δηλαδή, και με δικά μας μέσα θα πολεμήσουμε μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις. Είμαστε καλά επιτέλους. Ξεμπλοκάρισαν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο 2017 και από το 2016 δηλαδή. Και έχουμε πια όλα μας τα πολεμοφόδια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των οδών.